Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Κεφαλονιά έδωσαν ένα ξεχωριστό γεωλογικό και οικολογικό ενδιαφέρον στο νησί που αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η σημερινή επίσκεψη του John Pierce, πρίτανη της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Simon Fraser, που έχει έδρα του Vancouver του Καναδά. Ο κύριος Pierce, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού Βαγγέλη Κεκάτο και συζήτησαν πώς μπορεί πλέον να αναπτυχθεί η συνεργασία με την Κεφαλονιά, πέρα από το αρχαιολογικό κομμάτι με τις ανασκαφές που πραγματοποιεί το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου τα τελευταία 6 χρόνια. Καταρχήν, συνεχίζουμε το αρχαιολογικό μας πρόγραμμα στην Κεφαλονιά και στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε σπουδαστές μας που θα έρθουν στο νησί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτή θα είναι η 6η χρονιά των ανασκαφών που θα λάβουν χώρα στο Παλαιόκαστρο στους Πρόνους, κοντά στον Μπόρο. Κατά δεύτερο λόγο όμως, θέλουμε να ασχοληθούμε με μια μελέτη πάνω στη διαχείριση του οικοσυστήματος, στην οποία θα αναζητήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Εθνικού Πάρκου της Κεφαλονιάς στον Ένο και του γενικότερου περιβάλλοντος της περιφέρειας του νησιού. Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη μελέτη θα έχουν ενδιαφέρον και για τα άλλα νησιά της Μεσογείου και ειδικότερα για τα Ιόνια. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με τον κύριο Κεκάτο, συζητήσαμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Simon Fraser για να συμπεριλάβουμε ενδιαφέροντα στοιχεία από τους σεισμούς και τη σεισμολογία, καθώς και από άλλους τομείς. Ο κύριος Κεκάτος προσέφερε συμβολικά στο ζεύγος Pierce το μετάλλιο της πόλης του Αργοστολίου, ενώ εκείνοι ανταπέδωσαν με ένα μπουκάλι κρασί ρομπόλα. So, thank you very much. Okay. My best thanks and we're going to be in touch, okay? Yes. That's the color. That's the color. Thank you very much. Okay. Thank you. I'm going to drink it immediately. No. Make sure it's well chilled. Okay. Thanks a lot.